Λοιπόν, κύριε Κατσάνεβα, είστε μία από τις κινήσεις που ευθέως είστε στο στόχαστρο ως εκπρόσωποι και υποστηρικτές των συμφερόντων της δραχμής. Το έχετε ακούσει αυτό. Συμμορείτες. Μα, πέστε το και έτσι. Έχουμε περίοδο ευρωεκλογών πια, μπαίνουμε σε μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Βλέπω στις δημοσκοπήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά ως κίνηση να καταγράφεστε. Βεβαίως. Δεν λέω ότι είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλά καταγράφεστε. Όχι, με μου τρέψτε, το εντυπωσιακό δεν είναι ωραία λέξη, αλλά είναι πραγματικά συγκινητικό. Μέσα σε 5-6 μήνες από τότε που γεννηθήκαμε σαν κίνηση, η δραχμή δηλαδή, η κίνηση, ναι, κόμμα δραχμή, να μας δίνουν πάνω από 3%, 3,5% οι πρώτες δημοσκοπήσεις που μας έχουν βάλει μέσα στις γραμμές τους. Γιατί ξέρετε, στις πολλές δημοσκοπήσεις που παραγγέλει το σύστημα δεν περιλαμβάνουν κόμματα όπως τα δικά μας. Κάποιες όμως δημοσκοπήσεις μας έχουν περιλάβει, μας έχουν δώσει αυτό το πολύ σημαντικό ποσοστό. Αν μάλιστα προσθέσουμε και τα άλλα δύο κόμματα που έχουν σχέση που προτείνουν αυτή τη μία και μοναδική λύση εξόδου από την τραγωδία που ζούμε, τότε το σύνολο έρχεται στο 15. Και αν δούμε και τις συστημικές δημοσκοπήσεις που αναφέρονται στο θέμα ευρώ ή δραχμή, θα δείτε ότι ο μισός ελληνικός λαός πλέον γέρνει υπέρ της λογικής, δηλαδή της μετάβασης στο εθνικό μας νόμισμα. Και ένα 30% είναι φανατικά υπέρ αυτής της λύσης, κατά συνέπεια η δυνητική πρόθεση ψήφου είναι αυτού του τεράστιου μεγέθους. Λοιπόν, κύριε Κατσάνεβα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς το ζείτε στην Κρήτη, δεν μπορεί να μην το ζείτε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. 4 μήνες πριν τις ευρωεκλογές, ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ήδη από την πλευρά του τον πύχη του διλήμματος. Είμαι εμάς και την Ευρωζώνη, ή με τους άλλους που θέλουν έξοδο από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστροφή στα τάρταρα του εθνικού νομίσματος. Εσείς λοιπόν σηκώνετε το γάντι. Φυσικά. Έτσι, και λέτε, εμείς είμαστε εδώ, λέμε ναι στο εθνικό νόμισμα. Σας λέει τώρα ο μέσος πολίτης, κύριε Κατσάνεβα. Όχι ο μέσος πολίτης, ο πολίτης δεν υπάρχει μέσος πολίτης. Μα 5 χρόνια έχουμε σηκώσει τα βάρη μιας κρίσης στο όνομα του να παραμείνουμε στο ευρώ. Και έρχεστε τώρα εσείς, κύριε Κατσάνεβα, και όσοι υποστηρίζουν αυτή την κίνηση για να καταλάβουν και τις θέσεις σας. Και λέτε, όχι, να φύγουμε από το ευρώ. Θα σας πει κάποιος, φάγαμε το γάιδαρο και στην ουρά, ή δεν φάγαμε το γάιδαρο. Γελάω, κύριε Σαχίνη, γιατί σας είναι ευφυής άνθρωπος, όπως και αυτοί μας ακούνε. Ποιο γάιδαρο φάγαμε? Ούτε τη μύτη του, ούτε τη γλώσσα του δεν έχουμε φάει. Έχουμε να φάμε πολλούς γαϊδάρους ακόμα και θα τρώμε συνέχεια γαϊδάρους και όχι μόνο, και ελέφαντες και κροκόδιλους, για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία στα τάρταρα στην οποία αναφερθήκατε, γιατί η λέξη τάρταρα δεν είναι αν θα φύγουμε από το εθνικό νόμισμα. Ζούμε στα τάρταρα, ζούμε στον Κιάδα, ζούμε στην κόλαση σήμερα, εάν κανείς απλά συγκρίνει πώς ζούσαμε με την ταπεινή δραχμή και πώς ζούμε σήμερα με το περίφημο, τον παράδεισο του ευρώ, γιατί έχουμε χάσει πλέον και την έννοια της λογικής. Οι κύριοι αυτοί θέλουν να μας πούνε ότι τώρα είναι νύχτα, ότι το βράδυ είναι μέρα, ότι τώρα ζούμε στον παράδεισο, ότι αν πάμε στο εθνικό νόμισμα θα καταστραφούμε, θα γίνουμε Αλβανία. Σαχλαμάρες, ανοησίες που δεν στέκουν σε καμία λογική, και κυρίως αν εμένα, εμάς δεν μας θεωρείτε άξιους να πούμε αυτή την πρόταση, σας παραπέμπω στους κορυφαίους, σε όλους, μα σε όλους τους κορυφαίους οικονομικούς, ανεξάρτητους οικονομικούς αναλυτές, οι οποίοι μας προτείνουν αυτή τη λύση. Πολ Κρούγκμαν και λοιπά. Μπορώ να σας δώσω μια λίστα εκατοντάδων σημαντικότατων ανθρώπων όλο του πολιτικού φάσματος, ακόμα και ο Τζορτζ Σόρος, ο Γκουρού, ο Βόρεν Μπάφετ, δηλαδή άνθρωποι του χρηματιστηρίου. Δηλαδή τα αρπακτικά. Και εγώ γιατί να είμαι με τα αρπακτικά, θα τώρα σας πει τι κάποιος. Θέλετε να πείτε ότι τα αρπακτικά μας λένε αυτές τις λέξεις γιατί και αυτοί θέλουν να βγάλουν λεφτά από την ταπεινή Ελλάδα, δηλαδή ενδιαφέρονται τόσο πολύ, έχουν τόσο ανάγκη να εκθέσουν αυτούς μιλώντας, είναι αστείο, δηλαδή για όνομα του Θεού, είμαστε εμείς η συμμορία της δραχμής και δεν είναι όλο αυτό το άθλιο κατεστημένο της λίστας Λαγκάρντ που βρίσκεται μέσα στο σύστημα σήμερα και έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω. Αυτοί οι οποίοι έχουν καταληστέψει τη χώρα, που έχουν αγοράσει αεροπλάνα χωρίς μηχανές, υποβρύχια που γέρνουνε, αυτοί τολμούν να πούνε εμάς, τον Ζισκάρ Ντεστέν, τον Βαλερί Πούτιν, τον Πολ Κρούγκμαν, τον Στίγκλιτς, ανθρώπους υπεράνω
όχι υποψίας, υπεράνω και συζήτησης, ότι αυτά που λένε τα υποστηρίζουν γιατί θέλουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος πιανού του πτώματος της ελληνικής οικονομίας. Ντροπή. Πρέπει να σας πω επίσης, κύριε Σαχίνη, ότι αυτό το επέσχυντο επιχείρημα της συμμορίας δαχμής, επειδή πλέον έχει εκτεθεί στην κοινή γνώμη, το έχουν αποσύρει τα παλικάρια που βομβαρδίζουν τους Έλληνες πολίτες με τέτοιες ανοησίες. Πείτε μου άλλα. Και αν θέλετε να βοηθήσω εγώ και να γυρίσω και να πω τι κάνουν οι κριτικοί. Η Κρήτη ήταν πάντα η σπίθα της ανατροπής. Εγκαλώ τους αδερφούς, τους αγαπημένους, γιατί και εγώ κριτικός είμαι, έτσι, Κατσανέβας και Κατσανεβάκης. Εγκαλώ, προκαλώ και προσκαλώ τους Ηρακλειώτες, τους Κρήτες, να σηκωθούν από την πολυθρόνα και να δουν το φως, να δουν μπροστά τους και να ανατρέψουν αυτό το επέτυχητο μνημόνιο, αυτή την γερμανική κατοχή που ζούμε σήμερα, με τον μόνο δρόμο που έχουμε, τον έλεγχο του εθνικού μας νομίσματος. Σήμερα ζούμε μια κατοχή χωρίς σιδερόφρακτους στρατιώτες και τάγκς, η Κρήτη το έχει βιώσει, αλλά με ένα πολύ πιο ισχυρό μοντέρνο όπλο, το νόμισμα, μια φυλακή. Η Ελλάδα ήταν σαν το ποντικάκι, το ευρώ ήταν το τυρί, το μνημόνιο η φάκα και η Μέρκελ η γάτα που έφαγε το ποντίκι. Αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό και αν συνεχίζουμε έτσι, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και περιμένω, ειλικρινά, είμαι θυμωμένος με τους κριτικούς. Με αγάπη τον λέω αυτό φυσικά, γιατί λατρεύω την Κρήτη. Είμαι θυμωμένος. Είμαι θυμωμένος μαζί σας, κύριε Σαχίνη. Γιατί είστε θυμωμένος? Είμαι θυμωμένος γιατί δεν κάνετε τίποτα. Μισό λεπτό. Έρχεστε στην Αθήνα και διαμαρτύρεστε, όπως έρχονται διάφοροι, ο καθένας για το δικό του προσωπικό τεράστιο πρόβλημα. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι εδώ λειτουργεί μια λογική του σαλαμιού? Κόβεται φέτες κάθε κομμάτι της ελληνικής γης, κάθε μέρος του ελληνικού λαού, και απομονώνεται ο ένας από τον άλλον, ενώ το πρόβλημα είναι ένα, το Βερολίνο, η Μέρκελ και ο Σόιμπλε, που θέλουν να κατακτήσουν την Ελλάδα. Την έχουν ήδη κατακτήσει. Συγγνώμη, κύριε Κατσανέβα, αλλά εγώ... τολμάει ο Σαμαράς να μιλάει, να λέει ότι ευρώ είδα. Εγώ οφείλω δημοσιογραφικά να κάνω τον αντίλογο. Καταρχήν, είναι μόνο η Μέρκελ. Με συγχωρείτε, αλλά στη χώρα αυτή... Εκεί είναι το θέμα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι και το ΔΕΛΤΑ ΝΙ ΤΑΒ. Δεν είναι? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπενθυμίζω, εδρεύει στη Φραγκφούρτη. Μάλιστα. Και ελέγχεται απόλυτα από τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος όταν χαμογελάει τρίζουν τα δόντια του, ως γνωστό. Έτσι, και είναι αστείο να συζητάμε ότι με αυτούς τους δύο κροκόδιλους θα πάει ο κύριος Τσίπρας, θα πάει κάποιος παλικαράς εδώ από την Ελλάδα. Είναι και το ΔΝΤ τάφο, όμως, σας λέω. Ναι, αφήστε το ΔΝΤ τάφο. Γιατί? Θα σας πω. Δηλαδή αυτό είναι το καλό πρώτα, και η άλλη είναι η κακή. Όχι. Θα σας πω δύο λεπτά. Θα πάει στην Ευρώπη, όπως έλεγε και ο κύριος Σαμαράς, ότι έχει άλλο μείγμα πολιτικής, και θα τους, δεν ξέρω, είτε θα τους γοητεύσει, είτε θα τους τρίξει τα δόντια, και αυτοί αμέσως θα υποκύψουν. Τίποτα δεν θα κάνουν. Θα συνεχιστεί αυτή η τραγωδία. Όσο για το ΔΝΤ ΤΑΦ, ναι, πρέπει να σας πω ότι είναι μέρος του παιχνιδιού. Α. Αλλά παρόλο που το ΔΝΤ ΤΑΦ είναι ο γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, που όλες οι απόψεις το εστιάζονται στην περίφημη σχολή του Σικάγο του Μίλτον Φρίντμαν, ακόμα και αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι, η ορθοδοξία του νεοφιλελευθερισμού δηλαδή, εγκαλεί τους Γερμανούς, και όχι όλους τους Γερμανούς, τη συγκεκριμένη κυβέρνηση Μέρκελ Σόιμπλε, έτσι, τους εγκαλεί για εξοντοτική, ακραία πολιτική λιτότητας που καταστρέφει τις χώρες του Νότου και ειδικά την Ελλάδα. Δείτε τις εξαίσεις του ΔΝΤ ΤΑΦ. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι το ΔΝΤ ΤΑΦ δεν έχει ευθύνες, είναι άμωμο ευθυνών. Όχι βέβαια, αλλά το πρόβλημα, και για πρέπει να μερικά πράγματα να ξεκαθαρίζουμε και που βρίσκονται. Το πρόβλημα εστιμάζεται στο Βερολίνο, που έχει χάσει δύο παγκοσμίους πολέμους και σήμερα κερδίζει τον τρίτο με ένα πολύ πιο απλό και, αν θέλετε, αραχνοήφαντο τρόπο, τον έλεγχο του νομίσματος. Θέλετε να σας πω στοιχεία? Θέλετε να με ρωτήσετε για οτιδήποτε? Με την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα και με νοικοκύρεμα του κράτους, χωρίς λαμόγια και αχλιότητες, μπορούμε μέσα σε 6 μήνες
να αυτή την οικονομία να την κάνουμε να τρέξει. Μισό λεπτό. Γιατί ανοίγεται το πεδίο της ουσίας και ήδη έχω ερωτήματα ακροατών. Θέλω να μου πείτε πρώτα, κύριε Κατσαρά. Στους ακροατές σας να τους πείτε. Ναι, μισό λεπτό. Να έρθουν εδώ να πολεμήσουν. Ναι, ναι. Αυτό ο καθένας πολεμά από το μετερίζει του. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Όχι, αυτό σταματήστε το. Αυτό το μετερίζει των διάφορων κομμάτων. Φωστήρων, σωστήρων, ναι, που μέσα στο σύστημα θα σώσουν τη χώρα, αυτά είναι τρίχες κατσαρές. Όταν ακούνε κόμματα και κομματίδια και απόψεις οι οποίοι λένε ότι εμείς είμαστε πολύ πιο καλοί, πιο έξυπνοι, πιο όμορφοι, έχουμε καλύτερη οδοντοστοιχεία και μέσα στην Ευρωζώνη ξέρουμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά, να ξέρετε ότι είναι ή προδότες ή σαχλαμάρες. Δύο είναι οι λύσεις. Ή μέσα στο ευρώ και μαστίγιο, ή έξω από το ευρώ και προσπάθεια ανάταξης της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μισό λεπτό τώρα. Εγώ θέλω να λάβετε υπόψη σας και αυτά που μεταφέρουν οι ακροατές. Λέει εδώ ένας φίλος. Μα κύριε Κατσανέβα, η Τουρκία με το νόμισμά της κατρακυλά. Δεν είναι σε καμία ευρωζώνη. Δεν της θέλει καμία Γερμανία και κανένα Βερολίνο. Μάλιστα. Άρα πώς εσείς λέτε ότι με το νόμισμα. Και είναι Τουρκία, ε. Οποία παραπληροφόρηση και λυπάμαι. Γιατί οι καλοί ακροατές σας ακούνε το κεντρικό δηλητήριο που εκπέμπουν τα κανάλια του συστήματος, δηλαδή Mega, Antenna, Sky κλπ. Και όχι εσάς. Αυτό είναι ένα κολοσιαίο λάθος. Η Τουρκία δεν κατρακυλά, αντίθετα το εισόδημά της αυξάνεται αλματοδός, το ΑΕΠ δηλαδή. Και όλες οι χώρες, βεβαίως έχει προβλήματα πολιτικού τύπου λόγω Ερντογκάν, και βεβαίως λόγω λαμογιάς και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό όμως είναι ανεξάρτητο από την οικονομική της πορεία, η οποία αντίθετα με τον καλό ακροατή σας, πρέπει να του πω ότι η Τουρκία κάνει λάθος. Ανεβαίνει αλματοδός. Όπως αλματοδός, αν όχι αλματοδός, πορεύονται πολύ καλά όλες ή σχεδόν όλες οι οικονομίες εκτός Ευρωζώνης. Μάλιστα. Εδώ η Αιθιοπία και η Γκάνα αναπτύσσονται σε ρυθμό της τάξης του 10%. Η Αργεντινή, την οποία την κατηγορούν, δεν πάει καλά. Ναι, παραπληροφορώντας ναι. Το δύσμπυρο ελληνικό λαό, εκτάζοντάς το με ψέματα, σας πληροφορώ ότι σε όλη αυτή τη δεκαετία το ΑΕΠ αυξάνεται με ρυθμούς πάνω από 7% και ο αργεντίνικος λαός, 40 εκατομμύρια πολίτες, ψηφίζουν επί 13 συναπτά έτη την ίδια πολιτική των ηρωικών Κίρσνερ. Αντίθετα εδώ τι μας λένε, μη γίνουμε Αργεντινή, μη γίνουμε Τουρκία, ναι, μη γίνουμε Γκάνα. Μα η Γκάνα πάει καλύτερα από εμάς. Κύριε Κατσανάβα, θέλω να ακούτε λίγα. Τι πράγματα είναι αυτά, θέλω να ακούτε και να δείτε τη δική σας οπτική. Λέει άλλος ακροατής. Να ακούσω. Είναι δυνατόν, λέει ο κύριος καθηγητής, να εκτιμά και η κίνησή του ότι η μοναδική λύση είναι η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Διότι αν επιστρέψουμε, λέει, στο εθνικό νόμισμα, λέει ο φίλος ακροατής, αλλά πάλι έχουμε την ίδια αδικία και την ίδια εκμετάλλευση και την ίδια διαστρωμάτωση, απλά ο δυνάστης αντί να είναι με ευρώ θα είναι με δραχμή. Τι άλλαξε? Εδώ ο ακροατής έχει δίκιο. Εάν γυρίσουμε στη δραχμή και συνεχίσουμε την πολιτική πατρονία, τον πολιτικαντισμό, τη λαμολιά, την αφιλιότητα, την τεμπελιά αν θέλετε, τότε καλά να πάθουμε. Αν αυτή την καταπληκτική χώρα, την πρικισμένη χώρα με 1002 και με τους σπουδαίους ανθρώπους της, δεν μπορούμε να την αναστήσουμε από το τέλμα με το δικό μας χέρια, επιλέγοντας ως επικεφαλής σοβαρούς, νουνεχείς, έντιμους κυβερνήτες, τότε καλά να πάθουμε. Αν δηλαδή μυρολατρούμε και λέμε, ανεξάρτητα από ευρώ ή δαχμή, ότι θα κάνουμε τα παλιά, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Επίσης, αν κλαψουρίζουμε συνέχεια, χωρίς πρόταση, πάλι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι ανεξάρτητα από την αθλειότητα της πολιτικής ηγεσίας των τελευταίων 20 ετών και πάλι ζούσαμε καλύτερα με τη δραχμή από ό,τι ζούμε σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό εξηγεί και γιατί η Ελλάδα ασκεί πρωταθλητισμό στην κατηφορική πολεία όλης της νότιας Ευρωζώνης. Δεν είναι τυχαίο ότι μας ακολουθούν στο χώρο του Ζαλόγου η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η οποία βεβαίως υπέστη αυτή την εγκληματική, αν θέλετε, μεταχείριση, μόλις μπήκε στην Ευρωζώνη. Γιατί αν δεν ήταν στην Ευρωζώνη, δεν θα είχε υποστεί αυτή την τραγωδία. Και σκεφτείτε το, εάν η Κύπρος δεν ήταν στην Ευρωζώνη, τι θα της είχαν κάνει? Την κατηγόρησαν ότι ήταν φορολογικός παράδεισος, έτσι. Μα φορολογικός παράδεισος είναι η Ελβετία καταρχήν, είναι το Λουξεμβούργο, το Λουχνεστάιν, είναι το ίδιο το Βέλγιο,
είναι το City του Λονδίνου, είναι η πολιτεία Delaware των ΗΠΑ. Και βρήκαν την Κύπρο να την καταστρέψουν, ποιοι οι Γερμανοί, που έχουν σαν ξέπλυμα χρήματος το Λουξεμβούργο, το Λίχνεστάιν και όλες αυτές τις χώρες γύρω από αυτές. Μα επιτέλους, είναι δυνατόν να μιλάμε με αυτή τη λογική? Όχι, όχι, εμένα μου αρέσει να ξεδιπλώνετε τα επιχείρηματά σας. Ακούστε εδώ, λέει άλλος ακροατής. Εγώ δέχομαι, λέει, την άποψη του κυρίου Κατσανέβα ότι ο αγώνας πρέπει να δοθεί για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Θέλω όμως να μου πει, όταν τα λαμόγια έχουν βγάλει από τη χώρα, σας το διαβάζω επιλέξει, ναι, 80 δις ευρώ σε αυτή την κρίση, μήπως επιστρέφοντας σε εθνικό νόμισμα αυτοί θα γυρίσουν πίσω με τα 80 δις να μας αγοράσουν μπιρ παρά? Αυτά δεν γίνονται, γιατί καταρχήν δεν έχουν βγάλει 80, έχουν βγάλει παραπάνω. Και παραπάνω, αν θέλετε. Πώς δεν γίνονται, κύριε Κατσανέβα μου? Εσείς θα κόβετε δραχμή και άλλος θα έρχεται απ' έξω με ξένο νόμισμα θα έρχεται. Και ξέρετε πότε βγάλαν παραπάνω? Τα περισσότερα χρήματα βγήκαν στην περίοδο της Ευρωζώνης, δηλαδή μετά το 2002, όταν επεκράτησε μια απόλυτη ανοχή στις μετακινήσεις κεφαλαίων. Πιο πριν υπήρχαν έλεγχοι και πιο πριν ακόμα πολύ πιο σοβαρή έλεγχη. Σας υπενθυμίζω ότι για να στείλετε λεφτά στο εξωτερικό ή να πάρετε λεφτά και για ταξίδι ακόμα, υπήρχε ένα όριο. Με αυτή την ασυδοσία της διεθνούς κίνησης κεφαλαίων, ναι, το χρήμα δραπέτευσε στο εξωτερικό σε ασφαλείς τραπεζικούς προορισμούς, όπως είναι η Γερμανία, που μαζεύει χρήμα και από τη διαφορά το spread, και κυρίως γιατί εκεί τα χρήματά του ξέρει ο επενδυτής σε εισαγωγικά ότι είναι ασφαλή. Γι' αυτό φύγαν τα λεφτά. Ωραία. Τα λεφτά δεν φύγαν από τη συμμορία του ευρώ. Φύγανε από τα λαμόγια και από τους πολύ πλούσιους. Θα επιβάλλετε έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων, λέτε? Φυσικά και θα επιβάλλω. Ναι, αλλά τότε δεν θα σας έρθει ζεστό ρευστό. Ακούστε, θέλω να απαντάτε τώρα σε ερωτήματα για να καταλάβει και ο κόσμος τη γραμμή σας. Θα σας πει ο άλλος, μα τότε πώς περιμένετε να σας έρθει ρευστό στη χώρα για να γίνουν και επενδύσεις, αν επιβάλλετε έλεγχο στην εισρωή κεφαλαίων σε μια διεθνοποιημένη οικονομία? Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Mm-hmm. Έχουμε γράψει και βιβλία και άρθρα και τέτοια. Και στις 17 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα, παρουσιάζουμε το πρόγραμμα αυτό στο Θέατρο Ζήνα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καλοδεχούμενοι, αν βρίσκονται κριτικοί εδώ στην Αθήνα. Και βέβαια σύντομα θα το παρουσιάσουμε, ελπίζω, και στην Κρήτη. Θα κατέβουμε και στην Κρήτη. Αυτά όλα τα έχουμε μελετήσει. Τώρα, με κάθε λεπτομέρεια, πόσο θα πάει η υποτίμηση, τι θα γίνει με τα δάνεια, τι θα γίνει με τις καταθέσεις, τι θα γίνει με την κίνηση κεφαλαίων. Πολύ απλά, και λόγω και ραδιοφωνικού χρόνου, βεβαίως θα υπάρξουν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων και θα αναζητηθούν όλες οι ιδιαίτερα παράνομες, μη σύνομες εξαγωγές συναλλάγματος με απολυτότητα. Δεν θα καθυστερήσουμε να ελέγξουμε την λίστα Λαγκάρτ, λόγου χάρη. Έτσι. Από την άλλη τη μεριά, καλοδεχούμενοι είναι και οι ομογενείς που θα επενδύσουν στην Ελλάδα και οι ξένοι επενδυτές, γιατί μην ξεχνάτε ότι χρόνια εκλιπαρούμε ξένους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα, γονιπετής. Υπενθυμίζω την αστειότητα με τους Καταριανούς που έχει καταλήξει Κατάρα. Έτσι, τους παρακαλούμε και αυτοί έρχονται, βλέπουν, έρχονται και απέρχονται. Η Ελλάδα είναι πέμπτος στον πάτο ως επενδυτικός προορισμός, λίγο πιο πάνω, ξέρετε από ποιες χώρες? Από τη Ζουαζιλάδη, τη Σομαλία, τη Μπουργκίνα Φάσο, κάτι τέτοιο, και τέτοιες χώρες. Κανένας δεν μας εμπιστεύεται, κανένας δεν επενδύει, και αν μας θέλουν να μας επενδύσουν, θα πούμε γιατί να έρθουν να μας επενδύσουν. Μα το κεφάλαιο δεν έχει ιερό και όσιο. Ένα πράγμα μόνο κοιτάει, το κέρδος. Δεν έχει ηθική. Πείτε μου όμως, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα που έχουμε και ζούμε, εάν έρθουν κεφαλαιούχοι, θα έρθουν μόνο για ένα λόγο, για να κερδίσουν. Και επειδή θα έρθουν για να κερδίσουν, ας πούμε, όχι, μην έρθετε για να μην κερδίσετε. Ναι, αλλά θα έχετε ένα κόσμο με ένα υποτιμημένο εθνικό νόμισμα και όλος θα σου έρχεται ανταγωνιστικά με ένα σκληρό ευρώ. Θα μας αγοράζει δηλαδή. Θέλω να το εξηγήσετε αυτό, γιατί ξέρετε, πολύ μεγάλο, κύριε Κατσανέβα, ξέρετε ότι είναι βασικός καμβάς επιχειρηματολογίας απέναντί σας που υποστηρίζετε την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Σου λέει ο άλλος, ακούστε λίγο, σου λέει ο άλλος, εντάξει, το λέτε εσείς, αλλά το λέτε ανέξοδα, διότι θα έχετε έναν λαό.
ακόμη περισσότερο φτωχοποιημένο με διαρκείς υποτιμήσεις. Σας έχουν πει ότι η υποτίμηση θα φτάσει και 60 και 70% με δελτία τροφίμων, με δελτία στα καύσιμα. Τα έχετε ακούσει αυτά. Θα έχουμε να φάμε, θα έχουμε. Μα μπράβο. Λοιπόν, θα πεινάσουμε, πεθάνουμε την πίεση. Και από την άλλη θα έχω το ακούστε με λίγο, για να απαντήσετε ολοκληρωμένα. Και από την άλλη θα έχω το κάθε λαμόγιο. Ας υποθέσουμε ότι το λαμόγιο λέγεται λοιπόν Σαχίνης, ο οποίος έχει έξω 30 εκατομμύρια ευρώ και θα γυρνάει, θα έρχεται στη χώρα και θα το παίζει και επενδυτής. Αυτό το λαμόγιο. Καταλάβατε. Λοιπόν, ο Σαχίνης που δεν είναι λαμόγιο φυσικά, υποθετικά αν έχει 60 εκατομμύρια στο εξωτερικό, θα ελέγξουμε πώς τα έχει. Αν τα έχει με δραστηριότητες στο εξωτερικό, καλώς να τα φέρει. Εάν τα έχει στείλει από την Ελλάδα, και αυτά βρίσκονται. Βεβαίως, ελάτε κύριε Σαχίνη, περάστε εις τον εισαγγελέα, όπως έλεγε ο κύριος Σιμίτης, και δια τα περαιτέρω. Είναι απλά τα πράγματα. Εάν όμως ο κύριος Σαχίνης και ο κάθε Σαχίνης και ο κάθε καλός πατριώτης Έλληνας του εξωτερικού συνδυάσει πατριωτισμό και κέρδος, καλοδεχούμενος είναι. Με μία προϋπόθεση. Ότι αυτό που θα κάνει δεν θα είναι για να εξαγοράσει πιπαρά κοινοφελείς οργανισμούς, την ΔΕΗ, ξέρω εγώ, Πολωτέ κτλ. Αλλά θα επενδύσει σε παραγωγικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και θα είναι καλοδεχούμενος και όχι μόνο καλοδεχούμενος, θα πρέπει να έχει και φορολογικές απαλλαγές και χίλια δυο για να έρθει. Ο Έλληνας πολίτης και ιδιαίτερα ο κριτικός θα ωφεληθεί τα μέγιστα από μια τέτοια προοπτική, γιατί η Κρήτη, που ο ισχυρός της οικονομικός πυλώνας είναι ο τουρισμός και η γεωργία, είναι αυτά τα δύο προϊόντα και υπηρεσίες που πλήττονται από το σκληρό ευρώ. Κατά συνέπεια, όλα τα γεωργικά προϊόντα της Κρήτης και το τουριστικό προϊόν με την υποτίμηση που εμείς προτείνουμε, που μπορεί να φτάσει μέχρι 50%, ναι, θα ανθίσει από τη μια μέρα στην άλλη. Αν ήρθαν οι 17 εκατομμύρια τουρίστες, αν ήρθαν και αφήσανε βέβαια ελάχιστα χρήματα, τα περισσότερα από τα οποία τα αφήσαν στο εξωτερικό, στους tour operators, δεν ξέρω πόσο χρήμα μπήκε στην Ελλάδα, ελάχιστο. Γιατί άμα είσαι σε τέτοια δυσμενή θέση, φυσικά ξέρουν πολύ καλά οι ξενοδόχοι στην Κρήτη ότι δεν μπορείς να παζαρέψεις και πώς θα έχει συναλλαγή. Αν ήρθαν λοιπόν 23 εκατομμύρια, ξέρετε πότε θα έρθουν με μισή τιμή του ελληνικού ξενοδοχείου ή περίπου μισή τιμή. Διπλάσει. Αν όχι διπλάσει πάνω από 25 εκατομμύρια τουρίστες. Θα ξεχυλήσετε από τουριστικό συνάλλαγμα μέσα στο πρώτο καλοκαίρι. Τα προϊόντα σας, η ελληνική ελιά που σήμερα καταφέρνει και εξάγεται, θα διπλασιαστεί το κέρδος. Αντιλαμβάνεστε ότι θα διπλασιαστεί, θα βελτιωθεί η εξαγωγική μας προοπτική, θα μειωθούν οι εισαγωγές και θα ανθίσει ο τουρισμός. Κατεξοχήν η Κρήτη. Και δεν το καταλαβαίνετε αυτό το τόσο απλό. Είναι δυνατόν να υπάρχουν στάσεις να μου λέτε ότι θα έχουμε να φάμε. Μα αν δεν έχουμε να φάμε, τότε δεν μπορούμε δηλαδή αυτή τη γη να την κάνουμε την πιο καρποφόρα γη του κόσμου. Με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, το πιο καλύτερο χώμα και όλα τα άλλα. Αν είμαστε άξιοι να θρέψουμε την χώρα μας, τότε να πεθάνουμε. Και βέβαια, όλες οι μελέτες λένε ότι έχουμε και τις πασεγές, έχουμε διατροφική υπερεπάρκεια. Ποιος θα λέει αυτές τις ανοησίες ότι θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε καύσιμα. Τι λέτε τώρα. Κύριε Κατσανεβά. Είναι απίστευτη. Και καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και θα σας παρακαλέσω να την ξαναδώσετε για να απαντήσω σε οποιοδήποτε τέτοιο ερώτημα και ανησυχία, έμπλογη ανησυχία που έχει εντέχνως καλλιεργηθεί από το κεντρικό σύστημα. Ακούστε εδώ τώρα, ένας ακροατής λέει, μα ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Κατσανέβας αποδεικνύει ότι το κεφάλαιο και η οικονομική ελίτ σκέφτεται μόνο το κέρδος και με ευρώ και με δραχμή. Ο πλούτος είναι εκείνος που αργά ή γρήγορα κατακτά την εξουσία, πείτε στον κύριο Κατσανέβα. Αν στην πρόταση δεν υπάρχει η επίθεση ενάντια στον πλούτο των λίγων προς όφελος των πολλών, με κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, θα οδηγηθούμε αυτομάτως είτε με δραχμή είτε με ευρώ, λέει ο φίλος ακροατής, στα ίδια. Τι του απαντάτε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα κεφαλαιοκρατικό σύστημα και η μικρή κουκίδα που λέγεται Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να αλλάξει το παγκόσμιο αυτό σύστημα. Και μπράβο σας για το συνάλλαγμα, λέει άλλος ακροατής, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα συμφωνήσω ότι αυτό το σύστημα, θα συμφωνήσω και οι απόψεις μου είναι και γνωστές, θα συμφωνήσω ότι αυτό είναι ένα ασκρό σύστημα, όπως λειτουργεί και λειτουργεί. Αλλά πρέπει μέσα σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα να δούμε πώς εμείς
θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε στα επόμενα χρόνια και θα παραδώσουμε μια χώρα καλύτερη για τα παιδιά μας. Μέσα στο ευρώ λοιπόν είναι το χειρότερο μέρος του συστήματος, αυτού του κακού συστήματος, του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, η ευρωζώνη είναι η χειρότερη πτυχή του. Γι' αυτό πρέπει να απαλλαγούμε από αυτήν. Να κοινωνικοποιήσουμε τι είναι. Ο καλός ακροατής επιμένει να κρατικοποιήσουμε τα πάντα. Αυτό λέει. Μου επιτρέψετε να πω, δεν θα συμφωνήσω. Μάλιστα. Τουλάχιστον μέσα σε αυτό το σύστημα. Εγώ χαίρομαι που αναπτύσσεται ο διάλογος και μέσα από τη συχνότητα και έχει ενδιαφέρον αυτό. Άρα οι απόψεις σας συζητιούνται. Δεν είναι αυτό που εμφανίζεται. Ξέρετε, στην Ελλάδα οι αφορισμοί είναι καλοί. Ωραίο είναι να ακούς απόψεις, ασχέτως αν διαφωνείς. Έτσι είναι, κύριε Σαχίνη. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι όλα αυτά που λέμε τα μελετάμε εδώ και αρκετό καιρό, πολλά χρόνια, και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα έχουμε βασανίσει σε βάθος. Έχουμε διορθώσει και λάθη τεχνοκρατικά, οικονομικά και μέρη πολιτικά. Έχουμε φτάσει σε μια οριμότητα προτάσεων και σκέψεων. Και μπορούμε, επιτρέψτε μου, χωρίς έπαρση, να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα και φοβικά επιχειρήματα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι τίποτα δεν είναι απλό και εύκολο και δεν υποσχόμαστε ότι η μετάβαση στη δαχμή θα είναι στρωμένη με ρόδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χειρότερη από τη σημερινή. Θα είναι πολύ καλύτερη και δεν θα διαρκέσει αυτή η περίοδος εάν υπάρχει σωστό σχέδιο και έντιμοι κυβερνήτες περισσότερο από 1,5 χρόνο. Όλη δηλαδή η περίοδος προσαρμογής, που και αυτή δεν θα είναι, αν θέλετε, καταστροφική, δεν θα είναι πάνω από 14 μήνες. Και μετά η χώρα θα ανθίσει. Και αυτό δεν το λέω έτσι βερμπαλιστικά και πολιτικά, δεν είναι και του χαρακτήρα μου άλλωστε. Το λέω με βάση μελέτες, και όχι μόνο δικές μας μελέτες. Μπορώ να σας αραδιάσω άπειρες μελέτες έγκυρων διεθνών φορέων και παρακαλώ πολύ και τους ακροατές σας και τους απέναντι, όποιες έχουν άλλες απόψεις, να μου φέρουν αντίθετες μελέτες. Να μου φέρουν έναν οικονομολόγο σοβαρό, διεθνή, όχι τύπου στουρνάρα, υπαλλήλους δηλαδή, που να λένε ότι η Ευρωζώνη κάνει καλό στην Ελλάδα. Κύριε Κατσανέβα, άλλος ακροατής λέει, περίπου τις ίδιες απόψεις με τις όποιες διαφορές έχουν η κίνηση του Αλέκου Αλεβάνου σχέδιο Β, μιλάει και αυτή για επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, το ΕΠΑΜ του Δημήτρη Καζάκη, γιατί δεν φτιάχνουν όλοι μαζί ένα μέτωπο να σπάσουν και αυτό το κέλυφος του τρόμου οποιασδήποτε άλλη συζήτηση εκτός ευρώ. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, εμείς η κίνηση Δραχμή, ελληνική δημοκρατική κίνηση, είμαστε, έχουμε ανοίξει, είμαστε ανοιχτοί στην προοπτική συνεργασίας, η οποία ελπίζω και πιστεύω ότι στο τέλος θα γίνει. Είναι καλό όμως να οριοθετηθούν και οι απόψεις, να συγκλίνουν οι απόψεις, να βρεθούν οι κοινοί τόποι, και εν πάση περιπτώσει ο κοινός τόπος είναι ένας, η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, με επιμέρους διαφορές. Πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά και τα στελέχη, τα άξια στελέχη που είναι κοντά και περιμένουμε και την Κρήτη, υπάρχουν και από την Κρήτη αλλά περιμένουμε περισσότερους και σύντομα θα έρθουμε και στην Κρήτη, το είπα αυτό. Εμείς είμαστε προς όλες τις πλευρές ανοιχτές. Χθες, προχθές, χαιρέτησα σε μια σημαντική συγκέντρωση που έκανε ο Δημήτρης ο Καζάκης στο ΕΠΑΜ στην Καλυθέα. Πριν από λίγες μέρες πήγα σε μια αντίστοιχη συγκέντρωση περισσότερο φιλικού τύπου που έκανε ο Αλέκος Αλαβάνος. Προσωπικά εγώ επιμένω σε αυτό που λέει ο ακροατής σας, ότι πρέπει να υπάρχει σύγκληση. Και πιστεύω ότι θα υπάρξει. Όποιος δεν δεχτεί αυτή τη σύγκληση, τότε ας ακολουθήσει το δικό του δρόμο με τις όποιες, αν θέλετε. Ερώτηση ακροατή ψαγμένου. Λέει ο κύριος Κατσανέβας σήμερα εμφανίζεται και τον έχω διαβάσει επισταμένος, πεισμένος για την ανάγκη, και έχει δίκιο σε σχέση με το συνάλλαγμα που ανέφερε για εδώ για την Κρήτη μας, τουρισμό και αγροτικά, ότι πρέπει να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Δεν πρέπει όμως πρωτίστως ο κύριος Κατσανέβας να μιλήσει και για τις δικές του ευθύνες στη διαχείριση ενός συστήματος εξουσίας στο Πάλε Ποτέ Πασόκ? Τον ευχαριστώ τον καλό ακροατή που μου έβαλε αυτήν την ερώτηση. Και με όση σεμνότητα μπορώ, γιατί εδώ πρέπει να διαχειριστώ και την προσωπική αυτή ερώτηση, πρέπει να υπενθυμίσω στον ακροατή κάτι που ελάχιστα είναι γνωστό, ότι ποτέ δεν είχα μεγάλες θέσεις στο παρελθόν, παρόλο που πολλοί νομίζουν και με αποκαλούν υπουργό κτλ. Σε όλη μου τη θητεία ήμουνα
μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τον οποίο τον υπηρέτησα, τον χώρο του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου, τον υπηρέτησα με, πρέπει να πω, με ψηλά τις σημαίες των ιδανικών και των αξιών που επαγγέλθηκε, και θέλω να πιστεύω ότι στη δεκαετία νεαρός τότε, στη δεκαετία του 80, πετύχαμε πάρα πολλά. Με λάθη φυσικά. Από εκεί και πέρα πολλοί νομίζουν ότι ήμουν σε θέση, μα δεν ήμουν πουθενά, εκτός από διοικητής του ΙΚΑ και διοικητής του ΟΑΕΔ. Ρωτήστε τους γνώστες, τους παλαιότερους, πόσο πετυχημένη ήταν η θητεία μου. Επιτρέψτε με, μην πω εγώ, αλλά θα σας πούνε πολλοί γι' αυτό. Από εκεί και πέρα ούτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διόρυγας της Κορίνθου δεν υπήρξα. Βουλευτής ήμουνα συνέχεια και πάντοτε τα έλεγα. Θα πρέπει να θυμάται ο κρατής σας ότι συγκρούστηκα με τον κύριο Σιμίτη για το θέμα της διαφθοράς. Και αυτός ήταν ο λόγος που πολύ διακριτικά έφυγα. Απομακρύθηκα χωρίς να φωνάξω, χωρίς να είμαι εκείνος που θα, σε παλιότερες εποχές φυσικά, θα δημιουργήσω πρόβλημα. Έφυγα και είμαι έξω από την πολιτική πάνω από 10 χρόνια. Μάλιστα. Είμαι άλλο στο ερώτημα. Πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο, κάνω τη δουλειά μου, φοιτητές μου, αλλά τώρα αποφάσισα... Νομίζω απαντήσατε. Άλλο ερώτημα. Γιατί πρέπει να προλάβω, είναι, βλέπω εδώ πέρα έχετε προκαλέσει ενδιαφέρον. Εξαιρετικό. Χαίρομαι. Λοιπόν, χαίρομαι. Λέει εδώ ο φίλος ακροατής. Ωραία λέει κύριε Κατσανέβα. Πείτε μου σας παρακαλώ, για σας αυτό το Πασόκ σήμερα, γιατί εγώ είμαι λέει ψηφοφόρος χρόνια του Πασόκ, τι είναι τελικά το σημερινό? Αυτό, ναι. Το Πασόκ αυτό είναι ένα καλαμπούρι. Και να μην πω καμιά πιο έτσι σκληρή φράση. Ξέρετε, οι λέξεις έχουν γίνει εκμετάλλευση πολλών διαστρεβλωτών. Ο Πινοσέτ έλεγε ότι στη Χιλή έχει δημοκρατία. Το ίδιο έλεγε και ο Στάλιν. Και αυτοί που έχουν σήμερα το Πασόκ γυρίζουν γύρω-γύρω ως φύκες. 58, 68, 75, σημειτόπεδα, όλοι αυτοί οι τύποι, λένε ότι είναι Πασόκ. Μα είναι για γέλια και για κλάματα. Φυσικά δεν θα έπρεπε να πιάνουν στο στόμα τους το ιερό όνομα του Πασόκ. Δεν έχει καμία σχέση το Πασόκ, αυτό που λέγεται Πασόκ, με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Και γι' αυτό λοιπόν καλούμε εμείς τον κόσμο να αναστήσει αυτή την παράταξη στα σημερινά δεδομένα. Βεβαίως με κυρίαρχο δεδομένο. Ναι, αλλά εσείς μιλάτε για δραχμή και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ακούστε, ακούστε. Το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη, το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου είναι η απόλυξη της ένταξης χώρας στην Ευρωζώνη. Μην τα μπλέκετε. Πώς. Μην τα μπλέκετε. Και ο Ανδρέας έλεγε έξω από την ΕΟΚ. Όχι. Αλλά. Εντάξει. Ο Ανδρέας Παπανδρέου σε μια προφητική του ομιλία. Την έχω υπόψη μου. Την έχω υπόψη μου. Μίλησε απόλυτα ενάργεια. Ήταν και οικονομολόγος υψηλού βεληνικούς, άριστος, όχι μόνο πολιτικός αλλά και τεχνοκράτης. Προέβλεψε, λες και ήταν προφήτης, την καταστροφική υπόθεση της Ευρωζώνης. Δεν είπε και όχι όμως, κύριε Κατσανέβα. Αν σήμερα ήταν εδώ, ναι, είμαι βέβαιος ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, θα έλεγε αυτά που υποστηρίζουμε εμείς. Δηλαδή, αν ζούσε ο Ανδρέας, λέτε ότι θα έλεγε ότι η λύση είναι η επιστροφή στη δραχμή. Μα αφού το είπε το 92, δεν θα το έλεγε σήμερα. Μάλιστα. Που βλέπει το αποτέλεσμα. Γιατί όλοι μας, όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη το 2002, ήμασταν το αντιμετωπίσαμε με σκεπτικισμό, εγώ προσωπικά και με ενστάσεις. Αλλά δεν ξέραμε την καταστροφή που βλέπουμε σήμερα. Όταν λοιπόν ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1992, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε και στη Βουλή και δημόσια, προέβλεψε την καταστροφή της ΟΝΕ τότε, όπως τη λέγανε, η Οικονομική Νομισματική Ένωση, θα μου πείτε ότι σήμερα θα έλεγε τα ίδια. Μα όταν όλοι... Έμεινε όμως μέσα σε αυτό, με συγχωρείτε, έμεινε. Πώς? Έμεινε μέσα σε αυτό. Μα τι σχέση, ζήτησε το 93, όχι, όλα έχουν σχέση. Λέτε, σε μια χώρα που παρέλαβε, σας θυμίζω, κατεστραμμένη, όπως έλεγε, από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με τον Αλέκο Παπαδόπουλο, ζήτησαν την έκτακτη βοήθεια της Ευρωζώνης, δεν υπήρχε Ευρωζώνη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να πληρωθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, διότι το κράτος το είχε τεινάξει, όπως έλεγε ο Ανδρέας, ο Μητσοτάκης στον αέρα. Μετρούσε την οικονομία με EQ. Δεν είπε όχι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή, κύριε αγαπητέ κύριε Σαχίν, έφυγε το 1996. Στην Ευρωζώνη μπήκαμε το 2002. Μάλιστα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου προέβλεψε καταστροφή από την ΟΝΕ, την Ευρωζώνη, το 1992. Τι μου λέτε τώρα? Πείτε μου και κάτι άλλο που λέει εδώ ο ακροατής. Εγώ σας λέω τι λένε οι ακροατές, σας μεταφέρω. Ο Γιώργος Παπανδρέου, πριν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας και ό,τι συνέβη μετά, ανέφερε και σε συνεντεύξεις
πόσο κακό θα ήταν η χώρα να είναι υπό τον έλεγχο του Δέλτα Νιτάφ. Πριν έκλαιγε. Μετά έγινε ο καλύτερος μαθητής και του Δέλτα Νιτάφ και της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαρκοζή. Το αποδέχεστε? Τώρα τι να πω. Σας λέω τι ρωτάνε οι ακροατές. Νομίζω ότι αυτό αυτοσχολιάζεται από μόνο του. Και επιτρέψτε μου και λόγω και έτσι μια συγγένειας με την οικογένεια αυτή. Έχω κυρίω παιδιά με την οικογένεια Παπανδρέου. Δεν θέλω να αναφέρουμε στον Γιώργο τον Παπανδρέου και στα λάθη που έχει κάνει. Δεν είναι τίμιο, δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Θέλω να αντιλαμβάνεστε αυτό. Ναι, όχι, με σαφήνεια. Και το τελευταίο. Δεν είναι παρεξηγήσει. Όχι. Και το τελευταίο ερώτημα έρχεται από ακροατή. Κύριε Κατσανέβα, κατά την προσωπική σας λέει εκτίμηση, η χώρα το 2002, μπαίνοντας στην ΟΝΕ, μαϊμούδεψε στοιχεία, έκρυψε ο κύριος Σιμίτης με τους υπουργούς του χρέος, με τα περίφημα swap, ή είναι μύθος αυτός? Όχι, δεν είναι καθόλου μύθος. Φυσικά τα Greek Statistics μεγαλούργησαν σε όλη την εποχή της σημητικής καταστροφής. Γιατί από εκεί ξεκίνησε η καταστροφή, έτσι. Βεβαίως τα Greek Statistics κάνανε εγκλήματα. Πέραν από τη φούσκα του χρηματιστηρίου και την θεοποίηση της διαφθοράς και της παρακμής και όλα αυτά που βγαίνουν τώρα κτλ. Μα ασφαλώς και έτσι είναι. Αλλά μια και μιλάμε για οικονομικά δεδομένα και για να μην το ξεχάσω, να σας πω, να σας αποκαλύψω για πρώτη φορά κάτι που δεν το έχω πει, είχα σκοπό να το πω αργότερα. Πώς μπορούμε να μειώσουμε το χρέος από την πρώτη στιγμή που θα μπούμε στο εθνικό μας νόμισμα. Το οποίο τώρα αυξάνει, παραδόξως, παρά τα δάνεια. Και θα αυξάνει συνέχεια. Μα δεν υπάρχει παρά περίπτωση. Παρά τα δάνεια και μα δεν ό,τι υπάρχει έγινε. Περίπτωση ποτέ των ποτών, όποτε αυτό το δάνειο να σταματήσει, να αναστραφεί και να μπορέσουμε να το πληρώσουμε. Θα είμαστε πάντα δούλοι, έτσι, αυτών των δανεικών. Τα δάνεια τους ανθρώπους δούλους ποιοί κατά τον Μένανδρο και την κοινή λογική. Πείτε μας λοιπόν πώς. Δεν θα μας πω όμως αυτή ναι, πώς. Να σας το πω έτσι. Σαν ένα ειδικό θέμα. Με την επιστροφή, με τη μετάβαση καλύτερα, στο εθνικό μας νόμισμα, θα απαλλαγούμε από 32% του χρέους, του ΑΕΠ. 32% ποσοστό του ΑΕΠ που σήμερα είναι 170%. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος. Ξέρετε πώς. Οι φίλοι μας, σε εισαγωγικά δανειστές, έχουν χορηγήσει λογιστικό χρήμα στις ελληνικές τράπεζες για την ισχυροποίηση και την ανακεφαλαιοποίησή τους της τάξης των 60 δις. 58,2 για την ακρίβεια, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα 60 δις, όταν γυρίσουμε στο εθνικό νόμισμα, δεν τα χρειαζόμαστε. Την άλλη μέρα ή την πρώτη μέρα θα τα επιστρέψουμε. Πάρτε τα, κύριοι. Αμέσως το εθνικό χρέος θα μειωθεί καταλυτικά, κατά το ποσοστό που σας είπα. Και με πολλές άλλες έξυπνες και μη, αν θέλετε, συζητήσιμες δημόσια λύσεις, μπορούμε να μειώσουμε και άλλο το δημόσιο χρέος. Μάλιστα. Διαβεβαιώ ότι αυτά όλα έχουν μελετηθεί σοβαρά και βέβαια μπορούμε μετά να διεκδικήσουμε την αποπληρωμή μέρους του και όχι βέβαια όλο το χρέος. Άρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, λέτε ότι σε επερχόμενες ευρωεκλογές, κύριε Κατσανέβα, στο γάντι που πέταξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ή με εμάς και την Ευρωζώνη ή με τους άλλους και έξω από την Ευρωζώνη, εσείς σηκώνετε το γάντι αυτό και λέτε ναι με εθνικό νόμισμα. Βεβαίως, αλλά καλά θα κάνει και ο Πρωθυπουργός να μας επιτρέψει να μιλήσουμε και στα κεντρικά κανάλια που τα κρατάει ασφυκτικά και δεν δίνει βήμα σε εμάς, αλλά σε ορισμένους τύπους που δήθεν υποστηρίζουν αυτή την άποψη, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται ως σάκι του box για να εμπεδωθεί και να επικρατήσει η αντιπέρα όχθη. Αυτό το πράγμα, αυτός ο ολοκληρωτισμός, ο φασισμός, ο έλεγχος των κεντρικών μίντια από τη μία άποψη, κάθε άλλο παρά δημοκρατία ή νέα δημοκρατία είναι.